Ο Βίκτορας προσκαλεί τον Ζερόμ σε σπίτι φίλου του που μετακομίζει στο εξωτερικό για να πάρουν όποια αντικείμενα επιθυμούν. Αυτό που δεν γνωρίζει ο Ζερόμ είναι ότι το σπίτι ανήκει σε μια ομάδα αδίστακτων μαφιόζων. Για έναν καφέ ξεκινήσαμε και βρέθηκα να κάνω μια εξυπηρέτηση και εκεί πέρα μας την πέσανε στο κοροπή. Τι κάνετε εδώ ρε, ποιοι είστε εσείς? Εμείς. Τι κάνετε εδώ? Τι εννοείς φίλος σου ρε? Είναι γνωστό μου το παιδί, φίλο μου, είναι καλό. Και τι κάνει εδώ? Δεν ήξερα και τι είχα κάνει κιόλας. Δηλαδή βρεθήκαμε από το πουθενά, στο πουθενά, με πρόβλημα. Πάρτε τον άλλον μέσα, πάρτε τον άλλον μέσα. Ρε παιδιά, όχι. Να σου πω, να μαζί μου. Ρε παιδιά, θέλει. Πηγαίνετε εδώ μέσα να τον ηρεμήσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το χτυπάτε ρε. Κάτσε, Θανό, ηρέμησε. Άσε να μιλήσω. Κάτσε, αγοράκι μου, κάτω. Ας μιλήσω εγώ. Ναι. Πες μου. Είχε ένα φίλο που λέει έχει πράγματα. Εδώ είναι, εδώ. Μην το χτυπήσετε άλλο. Με φοβάσαι. Όπως και να έχει, θα πεθάνει. Σκάσε! Μάλλον δεν έχεις καταλάβει τι γίνεται εδώ πέρα, αγοράκι μου. Δεν έχεις καταλάβει που έχεις μπει. Που έχεις μπει, δεν έχεις καταλάβει. Εντάξει. Αν ξανασηκώσεις χεράκι, θα σου το κόψω από τον νόμο. Το αφεντικό το έχουμε ενημερώσει. Δεν κορέσαι καλά. Ρε, πηγαίνω. Σκάσε, ρε. Αυτό τα βλέπω στο YouTube. Όχι, να βλέπω. Να βλέπω. Θέλω να βλέπω. Να πυροβολήσεις. Σκάσε. Τι έκανα. Σκάσε, ρε. Ωραία, να πάρω τη μάνα μου ένα τηλέφωνο. Σας παρακαλώ, να πάρω ένα τηλέφωνο. Είναι λίγο περίεργα αυτά με την κουκούλα. Δηλαδή, όλα τα άλλα, με το ξύλο, πες, με την απειλή, με το αίμα, κάπως το παλεύεις. Σου έχω πήρε μεγάλε. Άμα του κάνουν κανένα δικαστήριο, θα πάω να... να τον υπερασπιστείς ή να είσαι εναντίον του. Εναντίον του θα είμαι, εναντίον του.